Μπορεί να μην έχετε σήμερα, αλλά αύριο. Όχι, αύριο είναι Κυριακή. Δευτέρα πρωί-πρωί μπορεί να έχετε. Μα πώς θα έχουμε! Και να θέλουμε να κάνουμε, παιδιά! Μας αφήνεις να κάνουμε! Αυτό το χιούμορ σας να το ασφαλίσουμε, γι' αυτό μην το χάσετε. Επανερχόμαστε λοιπόν στα πόδια. Στα παιδιά. Εμείς δεν έχουμε παιδιά, ρε φίλε! Θα κάνετε, κύριε, θα κάνετε! Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι σαν Έλληνες να κάνουμε! Μα καλά, άνθρωπε μου, τελώσεσαι! Κύριε μου, ζώρι να με βάλεις να κάνω παιδιά! Στο διάλα, παιδόδου να με βάλεις να κάνω παιδιά! Κάντε μια και αποψινή! Έλα, πάει, τελείωσε. Ξέχασε το τώρα. Τι να ξεχάσω, ρε Σουζάνα. Εγώ τώρα είμαι... Λοιπόν, πάω να κάνω ένα ντουζάκι και μόλις γυρίσω, σε θέλω έτοιμο για όλα. Εμπρός! Τώρα άκουσα, εμπρός, μη μου πείτε ότι δεν το είπατε. Ναι, το είπαμε, αλλά δεν το είπαμε σε σένα. Τι θα πείτε το είπατε σε μένα, αφού εγώ χτύπησα την πόρτα. Θέλω να πω ότι δεν την ακούσαμε την πόρτα, κύριε. Γιατί καθίσατε να ακούσετε εμένα, γιατί αυτή η άρνηση την ακούτε γενικώς, κύριε. Μα τι θέλετε τώρα, κύριε, γιατί ξαναγυρίσατε. Ξαναγύρισα γιατί ήθελα. Ήθελα να σας μιλήσω για τους κινδύνους που κρύβει η ντουλάπα. Τι κινδύνους δηλαδή, να μην ανέβουμε να πιάσουμε κάποιο μαξιλάρι και πέσουμε. Όχι, κύριε. Μιλάω για τους κινδύνους που κρύβει η ντουλάπα κατά τη διάρκεια του σεξ. Διότι αρχίζετε, ας πούμε, στο κρεβάτι. Για αρχίστε να δω, πού είναι οι γυναίκες σας. Μα τι λέτε, κύριε. Καλά, άμα δεν θέλετε. Συνεχίζετε στο πάτωμα και καταλήγετε στη ντουλάπα. Συγγνώμη, είσαι με τα καλά σου. Όχι, αυτά είναι τα ρούχα της δουλειάς. Τα καλά μου τα φοράω σε γιορτές συνήθως, καμιά επέτειο. Τρελάνε εμένα αυτός. Για ποια ντουλάπα μιλάτε, κύριε. Ακούστε. Στατιστικώς, από κάποιο σημείο και μετά στο σεξ πάβει να ελέγχεται η κατάσταση. Οπότε η ντουλάπα αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Ένα ερωτικό καταφύγιο, θα έλεγα, το οποίο όμως εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, τους οποίους και καλύπτει η εταιρεία μας. Καλά κάνει. Εγώ δεν θέλω να κάνω σεξ μέσα στην ντουλάπα. Τι είμαι, σκόρος. Γι' αυτό παρά τα μίσχο. Μα σας είπα, κύριε, από κάποια στιγμή και μετά πάβει να ελέγχεται η κατάσταση, οπότε στατιστικώς μπορεί να συμβούν πολλά. Να πάθετε από ένα απλό διάστρεμα μέχρι μία μετατόπιση σπονδύλου, ή να πάθετε ένα λουμπάγκο, ή να σας βγει κάποιο χέρι, κάποιο πόδι, ή να βγει χέρι και πόδι μαζί, να βγουν δηλαδή σε τάκι, καταλαβαίνετε. Καλού κακού να παραγγείλω και κανένα αναπηρικό καροτσάκι. Δεν θα ήταν κακή ιδέα, αν και στατιστικώς δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μείνετε ανάπηρος. Στατιστικώς όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μείνεις εσύ ανάπηρος. Μ' ακούς? Όχι, δεν το λέτε αυτό. Γιατί το λέω τώρα, θα σου δείξω το τρένο και να μου εξηγήσει. Κύριε, μου λες αυτό τι είναι. Τι είναι αυτός? Άσε ρε Σουζάνα, δεν έχω όρεξη. Κάποια άλλη φορά. Έλα μωρό μου. Κάτσε φρόνημα. Τι έλα μωρό μου. Τι φρόνημα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Σουζάνα, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Μπορεί να πάθουμε κανένα διάστρεμα. Τι να πάθουμε, λέει. Κοίτα, στατιστικώς η κατάσταση δεν ελέγχεται. Κατάλαβες, κάτσε φρόνημα. Όχι, τι να καταλάβω, ρε Λευτέρη. Μπορεί να καταλήξουμε και δυο μας σε κανένα αναπηρικό καροτσάκι. Άσε που σου λέω. Καλά, τι έχεις πάθει, μου λες. Τι έχω πάθει. Ξέρω εγώ τι έχω πάθει. Μου την έσπασε αυτός ο ασφαλιστής. Τι άνθρωπος κι αυτός. Δεν έχω όρεξη. Καλά, καλά. Έλα, άστα αυτά και έλα να πέσουμε. Να πέσουμε. Ναι, αλλά πού να πέσουμε. Από τον μπαλκόνι. Τι πού να πέσουμε, ρε Σουζάνα. Στο κρεβάτι θέλω να πέσουμε. Στο κρεβάτι. Εγώ σου έχω κάτι πιο πρωτότυπο για σήμερα. Τι πιο πρωτότυπο δηλαδή. Πάνω σε καμιά καρέκλα να πιαστούμε και δυο μας και να μας τρέχουν ανασφάλιστους ανθρώπους στο νοσοκομείο. Κάτι πιο πρωτότυπο σου λέω. Πάνω στο πρωτατήφ. Στην ντουλάπα. Μέσα στην ντουλάπα! Να έχουμε να θυμόμαστε και κάτι από αυτό το ξενοδοχείο, ρε Λευτέρη. Άσε, έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά από αυτό το ξενοδοχείο. Μα η ντουλάπα έχει άλλη μαγεία. Τι μαγεία έχει η ντουλάπα, βρε Σουζάνα. Είσαι με τα καλά σου, τι βίτσια είναι πάλι αυτό. Άσε που, στατιστικώς, να σου εξηγήσω. Ξέρεις, η σπονδυλική στήλη μαζί με το πόδι μπορεί να σπάσει. Να σπάσει και το χέρι. Να πάθει και κανένα λουμπάγκο και όλα μαζί αυτά είναι σετ. Καταλαβες, σετ. Μπορεί να σου έρθουν και ζαλάδες, να σου έρθουν. Άκου την ντουλάπα. Και με τον πονοκέφαλο μαζί να φύγουν όλα. Λουμπάγκο, χέρι, πόδι. Σετ, Σουζάνα. Δεν με παρατάς με τις στατιστικές και τις αηδίες σου, λέω εγώ. Στην ντουλάπα, τελείωσε.
Πάμε τώρα στο μπάνιο να μου βάλεις και κρεμούλα σώματος και μετά ραντεβού στην ντουλάπα. Μα εγώ δεν θέλω. Τι δεν θες, πάμε μωρό μου. Μα με το ζόρι. Έλα, μωρό μου, έλα, τελείωνε σου. Πού πήγαν? Οχ! Εντάξει, με την κρέμα. Μπορώ να φύγω. Ναι, μωρό μου, πήγαινε εσύ να ετοιμάσεις το πεδίο μάχης και έρχομαι κι εγώ. Όπως σου είπα, ε, στην ντουλάπα. Ρε μάνι, αυτό το κορίτσι με την ντουλάπα. Σιγά, κυρία μου, να μην μπω εγώ μέσα στην ντουλάπα, ανασφάλιστος άνθρωπος και συνέχεια να βγω ανάπηρος. Δεν θα είμαστε καλά. Κάτι πρωτότυπο θέλεις, κυρία μου, ε. Πρωτότυπο, θα το έχεις. Περίμενε και θα το έχεις. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα θα στρώσω, κυρία μου. Και πολύ σου είναι. Τώρα, κόρη, τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Πρωτοτυπία δεν θέλεις. Κάτσε να στρώσω αυτό εδώ το παπλώμα. Ωραία. Τέλεια. Κάτσε να δω τι άλλο μου λείπει. Χρειάζομαι άλλο.